Ο επικεφαλής επί των αθλητικών ζητημάτων αντισαγγελέας του Αριού Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης απέστειλε νέα αναφορά για το διεθνές στοιχηματικό σκάνδαλο Ραούλ Μπράβο. Πρόκειται για την 7η εισαγγελική αναφορά που καταδεικνύει την ελληνική εμπλοκή στην υπόθεση του Ισπανού ποδοσφαιριστή, ο οποίος είχε συλληφθεί για στημένα μάτς και στοιχηματική απάτη. Στην αναφορά περιέχονται 10 χειραγωγημένοι αγώνες της ΠΑΕ Βέρεια από τον Σεπτέμβριο του 2014 μέχρι τον Απρίλιο του 2015. Επίσης, περιέχονται και 3 αναμετρήσεις της ομάδας K20 της Βέρειας που διεξήχθησαν από τον Νοέμβριο του 2016 έως τον Φεβρουάριο του 2017. Η ειδική αναφορά γίνεται σε αγώνα της Βέρειας που έγινε τον Ιανουάριο του 2018 και εμπλέκονται ποδοσφαιρικοί παράγοντες, προπονητές και ποδοσφαιριστές. Μάλιστα, σε μία από τις 7 εισαγγελικές αναφορές εμπλέκεται και το όνομα δικαστή. Η δικογραφία είναι ανοιχτή από τις αρχές του 2018 στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Βέρειας. Ο κύριος Γιώργος Παναγόπουλος που είναι μαζί μας έλαβε προημερών μία επιστολή. Παραδόξως, έτσι. Δεν θα πείτε ονόματα. Όχι, δεν θα λέω. Δεν υπάρχει λογική. Εγώ δεν είμαι εμπλεκόμενος στην υπόθεση. Αλλά ναι, το παραδόξως έχει να κάνει γιατί κοινοποιήθηκε σε μένα. Μετά κατάλαβα ότι όταν διάβασα μια τόσο εμπεριστατωμένη αναφορά με τέτοιες λεπτομέρειες, ότι ο άνθρωπος αυτός που την συνέταξε και την κοινοποίησε, γιατί σε μένα την κοινοποίησε αφού την είχε επιδώσει σε εισαγγελίες, σε αθλητικά όργανα, σε όλα τα δικαστικά όργανα και σε όλες τις αρμόδιες αρχές από τη Βέρεια μέχρι την Αθήνα. Ακόμα και στην εισαγγελία του Αριού Πάγου. Πάντου. Με εξέπληξε αυτό. Ότι ήρθε σε μένα χωρίς να έχω κάποια εμπλοκή με την υπόθεση, αποκαλύφθηκε στην πορεία γιατί διαβάζοντας μέσα κατάλαβα ότι αφορούσαν και υποθέσεις δικές μου. Ο άνθρωπος αυτός έγραψε μια εμπεριστατωμένη αναφορά έχοντας γνώσεις ποδοσφαιρικές και νομικές. Και όχι μόνο αυτό, αναφέρει συγκεκριμένα παιχνίδια της ομάδας της Βέρειας. Συγκεκριμένα πρόσωπα, συγκεκριμένες ομάδες, γεγονότα που βούιζε ο τόπος ότι έχουν γίνει, γιατί σε αυτό το κομματάκι που βγάλατε αφήνει υπονοούμενα ποιοι είναι κλπ. Αλλά το κυριότερο που εμένα με ενδιαφέρει, γιατί τα στημένα παιχνίδια δεν αναμειγνύομαι σε καμία περίπτωση, ούτε στοίχημα παίζω, ούτε ξέρω καν τι γίνεται. Παρόλα αυτά. Πάντως για τα στημένα παιχνίδια αναφέρει 14 πρόσωπα. Παρόλα που αυτά, τότε για έναν από τους αγώνες αυτούς, τότε συμπτωματικά με πήρε άνθρωπος από το γήπεδο της Βέρειας και μου είπε τι ακριβώς γινόταν. Συμπτωματικά. Φίλος μάνατζερ με πήρε και μου είπε γίνονται αυτά τα γεγονότα αυτή τη στιγμή μέσα. Το ήξερα δηλαδή χωρίς καν να το ξέρει ο τύπος και δεν χρειάστηκε να το πω και πουθενά γιατί δεν με αφορούσε. Απ' την άλλη πλευρά όμως, μέσα στην αναφορά γίνονται περιγραφές παράνομων μετοχικών κεφαλαίων, πολυδιοκτησίας, θεμάτων που έχουν τεθεί στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού και τα οποία τα έχει πνίξει. Και δεν μιλάμε για την υπόθεση του Πάου. Η Επιτροπή. Προγενέστερη. Η Επιτροπή. Τα οποία έχω ανάμειξει. Τα έχει πνίξει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Φυσικά. Και όλα αυτά τα έχω καταγγείλει στον κύριο Βουρλιώτη. Εγώ βλέπω ότι η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού σε λίγο θα δείτε πώς θα αναδεικνύει. Θα εντυπωσιαστείτε. Και τα πνίγει, τα αναδεικνύει. Τα έχω καταγγείλει στον κύριο Βουρλιώτη από το 17 τα θέματα αυτά μετοχικών κεφαλαίων. Ο οποίος κύριος Βουρλιώτης, για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, είναι ο αντισαγγελέας του Άριου Πάγου. Επί του αθλητισμού. Ο οποίος είναι ο επόπτης των αθλητικών ζητημάτων. Είναι δηλαδή ο κορυφαίος παράγων, κυρία Μπενέα, της δικαιοσύνης για τα αθλητικά ζητήματα. Ο οποίος έχει ασχοληθεί πάρα πολλές φορές με πολύ σοβαρές υποθέσεις του αθλητισμού και του ποδοσφαίρου. Όπως μία... Είναι και καλός ποδοσφαιριστής ο Βουρλιώτης. Έπαιζε καλή μπάλα. Και γνώσεις ποδοσφαίρου και το ίδιο καλός είναι και εισαγγελέας. Είναι εξαιρετικός εισαγγελέας, τολμηρός και με πολύ μεγάλη επιστημονική επάρκεια. Ο κύριος Βουρλιώτης, λοιπόν, ο οποίος πολλές φορές έχει παρέμβει κέρια σε θέματα του ποδοσφαίρου και του αθλητισμού και φυσικά της πολιτικής ζωής, της κοινωνικής ζωής και της ζωής της χώρας μας ως εισαγγελέας ανώτατος, έγινε αποδέκτης προφανώς μιας αναφοράς, αυτής που είπατε... Μιας από τις 7. Μιας από τις 7. Και φυσικά γνωρίζει σε βάθος την υπόθεση αυτή με τα στοιχήματα. Γνωρίζει πολύ καλά ότι εκείνος εξάλλου. Δεν ξέρουμε αν είναι ίδια με αυτήν του κυρίου Παναγόπουλου. Όχι, όχι, όχι. Λέω, κύριε Θωμαϊδίου, ότι γνωρίζει ο κύριος Βουρλιώτης τα θέματα του ποδοσφαίρου και τα στοιχηματικά. Και κυρίως αυτή την υπόθεση, η οποία εκκρεμεί στον εισαγγελέα Βέρειας, γι' αυτό και την έστειλε εκεί που έχει την αρμοδιότητα. Εκεί είναι ο εισαγγελέας Βέρειας. Φυσικά με την παραγγελία να διελευκανθεί το συντομότερο και να αποδοθούν ευθύνες σε όσους είναι υπεύθυνοι. Και εδώ, Γιώργο, έχουμε μια υπόθεση που ξεκινάει από το 2018, αλλά διαπιστώνουμε από τα στοιχεία που έρχονται και έρχονται στον Άριο Πάγο ότι υπάρχουν παιχνίδια του 2014 και του 2015, διότι τότε έπαιζε ο Ραούλ Μπράβο στη Βέρεια.
Κυριάκο, αν υπάρχει κάτι το οποίο με ανησυχεί, είναι το γεγονός ότι αυτή η ιστορία δικαστικά ξεκινάει από το 2018 και εμείς βρισκόμαστε αισίως το 2021. Αυτό σημαίνει ότι μπαίνουμε σε έναν τρίτο χρόνο. Όσο πιο πίσω πάμε, τόσο περισσότερο απομακρύνεται η πιθανότητα να διαλευκάνουμε μια τέτοια ιστορία. Και το παρελθόν μας έχει δείξει ότι πάρα πολύ δύσκολα πέφτει φως σε σκοτεινές υποθέσεις. Γιατί εδώ ούτε ΦΠΑ κόβεται, ούτε φόρο μισθωτών υπηρεσιών αποδίδεται, όλα είναι στο σκοτάδι. Έχεις πει πολλές φορές και νομίζω ότι αποτελεί και μια πεπατημένη, ότι εδώ θα πρέπει να ακολουθηθεί ο δρόμος του χρήματος, να ανοίξουν τραπεζικοί λογαριασμοί, προκειμένου να δούμε αν στοιχημάτισαν, ποιοι στοιχημάτισαν, πού στοιχημάτισαν, πού πήγαν τα λεφτά, ποιοι εισέπραξαν. Και επίσης φαίνεται ότι υπάρχουν όχι μία, αλλά όπως είπες, περισσότερες αναφορές. Και όταν φτάνουν τέτοιου είδους αναφορές και στον κύριο Παναγόπουλο, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν και θέλουν να επιταχύνουν τις διαδικασίες, οι οποίες δυστυχώς δεν ακολουθούν το ρυθμό που θα θέλαμε όλοι. Γιώργο, ξέρεις γιατί ήρθε σε μένα? Γι' αυτό ήρθε με ένα ψευδόνυμο προφανώς. Δεν φαίνεται το όνομα που έχει κάνει την αναφορά. Σε εσάς. Σε μένα. Το έστειλε προφανώς για πιστοποίηση, για εξασφάλισή του καταγγέλλοντος, ώστε να ξέρει και ότι θα το δημοσιοποιήσω και για να αναγκαστεί η ποινική, εν πάση περιπτώσει, η εισαγγελία. Καλά, θα το έκανε. Θα το έκανε ο κύριος Βουλιώτης ούτως ή άλλως. Να προχωρήσει αυτό. Προφανώς για διασφάλισή του. Δεν ξέρω γιατί με επέλεξε εμένα. Εντάξει. Τώρα, ο κύριος Κωνσταντινέας, που έχει καταγγείλει πολλές φορές αυτές τις διαδικασίες με τους παράνομους στοιχηματισμούς, αναρωτιέμαι εάν, κύριε Κωνσταντινέα, αυτή η διαδικασία αντιμετωπίστηκε, μια και μιλάμε πολιτικά και θέλατε να μιλήσουμε πολιτικά, από την κυβέρνησή σας. Διότι τη σύμβαση Μακόλιν, οτιδήποτε μπορείτε να πείτε για τον Αβγενάκη, ο Αβγενάκης την έφερε στη Βουλή και την ψήφισε. Εσείς δεν την ψήφισατε. Σωστά το λέτε. Απλά αργήσαμε να τη φέρουμε. Είχαμε κάνει όλη τη διαδικασία και όντως δεν τη φέραμε, την έφερε η τωρινή κυβέρνηση. Από το 2014 την είχατε. Ναι, όντως δεν προλάβαμε να το κάναμε, κύριε Θωμαίδη. Δεν λέω τίποτα ψέματα. Το είχαμε ψάξει, είχαμε κάνει αυτή τη διαδικασία και να σας πω και τι άλλο ψάξαμε. Τότε μας λέγανε για τις παράνομες στοιχηματικές. Ενεργήσαμε και για φυγόδεκα κέντρη. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, ο ΠΑΠ και κάποιες εταιρείες που δηλώνονται εδώ, μην ονοματίζω, συγγνώμη. Μας λέγανε ότι εμείς πληρώνουμε τους φόρους από τον κάθε παίκτη όταν παίζει στοιχημα. Οι νόμιμες εταιρείες πληρώνουν, ασφαλώς. Ναι. Ακούστε, ψάξαμε τις εταιρείες. Οι περισσότερες εδρεύανε στη Μάλτα. Με ποιο αποτέλεσμα? Βάσει ότι είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εμείς και η Μάλτα, είχαν δικαίωμα. Αυτό στην λαϊκή θεωρώ ήταν το παράνομο στοίχημα. Ποια είναι η μοναδική χώρα που δεν υπέγραψε τη σύμβαση Μακόλιν, η οποία είναι εναντίον της χειραγώγησης και του παράνομου στοιχηματισμού? Μία. Η Μάλτα. Αυτό θα ήθελα να σας πω. Είναι κάτι σαν εθνικό προϊόν το στοίχημα. Καταλάβατε τι σας λέω, κύριε Θωμαίδη. Εκεί αντικρούεται η φορολογική ικανότητα ότι είμαστε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε, οι εταιρείες μπορούν να εδρεύουν και σε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εισέρχεται σε αντίθεση με το εσωτερικό κάθε χώρας που μπορεί το ποδόσφαιρό του να ενεργεί κάθε κυβέρνηση πώς πρέπει να είναι στοιχηματικές. Αυτό είναι, πρέπει να γίνει. Και μιας και μιλάγαμε πριν και για την Ευρωβουλή, μιας και είναι ζωγορέξη, πρέπει όλα τα μέλη-κράτη της Ευρώπης, προφανώς η Μάλτα δεν το έκανε, γιατί όλες οι στοιχηματικές είναι εκεί και έχει κέρδη. Έχει κέρδη. Επειδή βλέπω, βλέπω, με ρωτούν πολλοί, πείτε μας για την εμπλοκή δικαστή. Α, μην βιάζεστε. Θα τα για πούμε την επόμενη δεύτερη. Του δικαστή. Υπάρχει αυτό είναι το περίεργο. Πώς αναμίχθηκε δικαστή στην ιστορία. Όλοι αυτό τα έχουμε ακούσει. Μην βιάζεστε. Την επόμενη Δευτέρα έχουμε δρόμο ακόμα. Πάντως η ΕΕ είναι αναμειγμένη και σε αυτό. Καλά, τώρα θα δείτε για την ΕΕ και δεν θα πιστεύετε. Δεν θα πιστεύετε. Διότι, ξέρετε, η καινούργια διάταξη του νομοσχεδίου, τι λέει? Ότι η ΕΕ αλλάζει. Εσείς καταλάβατε να αλλάζει? Εγώ ίδια, διαβάσατε? Τα ίδια ακριβώς είδα. Δεν, τι έκανε, επανέλαβε τα ίδια. Συνταξιούχος πρόεδρος και λοιπά. Ξαναέγραψε αυτά που είχε γράψει, δεν ξέρω, ο κ. Βασιλιάδης τα είχε γράψει. Ο κ. Βασιλιάδης προφανώς τα ξανάγραψε, ο κ. Αυγενάκης, και λέει: αλλάζω τη ΝΕΑ. Αλλάζω την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και παραμένει για να αποκτήσει Αρκούδης, ο ίδιος ένα άλοθη ότι αλλάζει μια επιτροπή που δημιούργησε τόσο θόρυβο πριν από ένα χρόνο. Και για την οποία επιτροπή ο κ. Αγοράκης παραιτήθηκε, ή μάλλον διεγράφει, δεν το λέω σωστά, διεγράφει από κύριε την Ευρωκοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ. Κύριε Κωνσταντινέα. Σε ό,τι μας αφορά,
στη δικιά μας επιτροπή δεν υπήρχε κανένα. Δεν λειτουργούσε. Τώρα, αν λειτουργούσε με τα άτομα που λειτουργούσε και έχετε τις εστάσεις σας, πολύ ευχαρίστως να τις πείτε. Αλλά εμείς όταν παραλάβαμε την ΕΑ, δεν λειτουργούσε η ΕΑ. Δεν βγαίνανε αποφάσεις. Ένα διάστημα, Πέτρο. Ένα διάστημα. Δεν διαφωνώ. Τώρα, αν άκουμε... Είχε διαστήματα νεκρά. Παναγόπουλε, αγαπητέ φίλε Παναγόπουλε. Εκείνη συνέχεια, Πέτρο. Ναι, έτσι, μπράβο. Αν όμως μετά να πούμε για τα πρόσωπα ότι δεν ήταν ικανά, το δέχομαι. Ή ότι δεν ήταν σωστός ο ορισμός, αυτό το δέχομαι. Αλλά όταν παραλάβαμε εμείς, δεν λειτουργούσε. Αποδείχτηκε και με βάση αυτά που λέμε όλων εδώ, ότι η ΕΑ, η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, για να καταλάβει κάτι, εγώ ξέρω, δεν ήξερε πού φτάνουν οι αρμοδιότητες. Εγώ ξέρω ότι λειτουργούσε. Δεν λειτουργούσε, μάλιστα. Και λειτουργούσε πέρσι μέσω Facebook. Εντάξει, λειτουργία είναι αυτό. Μέσω τώρα. Facebook. Λειτουργία είναι θα αυτό. Θα δείτε τώρα τη λειτουργία μέσω Facebook. Επαναλαμβάνω. Αν θέλετε, το πιστεύετε. Για να δούμε, παρακαλώ. Τι συμβαίνει όταν δημοσιεύεται ότι αγοράζει τη Δόξα Δράμας ο απαγωγέας του εφοπλιστή Παναγόπουλου. Ο κ. Παναγιώτης Περάκης, δικηγόρος και μάλιστα δικηγόρος του Ολυμπιακού στο ΚΑΣ. Και πολύ καλά έκανε ο άνθρωπος, ήταν και μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Ναι, και πολύ καλά κάνει και γράφει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αναρωτιέται, δημοσίως, πιστοποιητικό σε αυτή την ΠΑΕ θα δοθεί και αν έχει δοθεί, δεν θα ανακληθεί ή τουλάχιστον κατ' επίγουσα έρευνα της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού θα διενεργηθεί. Και ποιος απαντά? Η κυρία Ειρήνη Μαρούπα, μέλος της Επιτροπής, μετέφερα αρμοδίως. Μετέφερα αρμοδίως στο Facebook. Πώς σας φαίνεται? Δηλαδή... Πρωτοφάνες. Δηλαδή ένα θεσμικό όργανο. Μετέφερα αρμοδίως. Και πράγματι η Επιτροπή δεν δίνει άδεια. Μετέφερα αρμοδίως. Εκκρεμεί το θέμα και πήγε στο διοικητικό, τα γνωστά που ξέρουμε για τη Δόξα Δράμας, έτσι. Εγώ νομίζω ότι την εκθέτει η κυρία Θωμαϊδη. Εγώ νομίζω ότι η κυρία Μαρούπα πρέπει να εξηγήσει μετέφερα τι λέει όταν δηλώνει δημοσίως σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης σε έναν δικηγόρο, συνάδελφό της, ότι αυτό που λέτε, τα ερωτήματα που θέτετε, τα οποία είναι εύλογα και κατά τη δική μου άποψη. Και κατά τη δική μου γνώμη. Ο κ. Περάκη ήταν κάποτε μέλος. Μια χαρά τα λέει ο κ. Περάκη. Ήταν κάποτε μέλος. Και εγώ τα ίδια ερωτήματα θα είχα. Όπως θα έχει ο κ. Περάκη. Για ποιο λόγο. Αλλά πρέπει να εξηγήσει γιατί θα πρέπει να απαντήσει δημοσίως στο Facebook μετέφερα αρμοδίως. Το τακτοποιώ δηλαδή. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει. Θέλω να καταλάβω τι σημαίνει. Ναι, το ενδιαφέρον του κ. Περάκη δεν κατάλαβα εγώ ποιο ήταν. Γιατί ήταν. Ήταν παλιό μέλος. Όποιο ήταν. Δεν θα μπορούσε να είναι εμπλεκόμενο σε κάτι. Ένα ενδιαφέρον. Δημόσιο ενδιαφέρον. Το συζητάει. Και ξαφνικά, Γιώργο, η κυρία Ειρήνη Μαρούπα, μέλος της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού, τι λέει? Μετέφερα αρμοδίως. Είναι σαν του απολογιστή, σαν του δίνει, ναι. Να σας πω το εξής, ότι ο κ. Πετράκης μίλησε στο Μετρόπολης, είχαμε κάνει μαζί αυτή την κουβέντα. Πραγματικά ο άνθρωπος είπε αυτά που αναφέρθηκαν πριν. Δεν κατάλαβα πώς κάποιος μπορεί να στοιχειοθετήσει αν είναι ή δεν είναι με βάση τα όσα ισχυρίζεται. Αλλά Κυριάκο, το ξέρεις πάρα πολύ καλά. Δεν θα πρέπει να μας εκπλήσει αυτό που μόλις περιέγραψες μέσα από το Facebook. Σου δεν το περίμενα, ότι τόσο πολύ δεν το περίμενα. Σου θυμίζω ότι παρέα είχαμε παρέα στο Μετρόπολης από τη μία τον κύριο Αρκούδη και από την άλλη την κυρία Μαρούπα, συνάδελφοι και οι δύο ομοτράπεζοι στην Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, όπου η κυρία Μαρούπα έλεγε στον κύριο Αρκούδη ότι δεν φοράς παντελόνια. Αυτό του έλεγε. Και ο κύριος Αρκούδης αναλόγως απαντούσε. Μπράβο. Είχα σκοτωθεί για την κυρία Μαρούπα. Μπράβο. Δεν ναι, σας έκανε μήνυση ο κύριος Αρκούδης και ο Παναγόπουλος? Όχι, ακόμα δεν. Δεν σας έκανε ακόμα. Λόγω κορονοϊού. Είστε βεβαίως πως κάνετε λάθος? Λόγω κορονοϊού. Καλά, είχε πει, θα κάνω μήνυση γι' αυτό. Πάντα περιμένω. Δεν πέρασε η προθεσμία, κύριε Παναγόπουλο? Έχει περάσει 4-5 φορές. Τότε. Εντάξει. Εγώ περιμένω τη μήνυση. Δεσμεύτηκε ο κύριος Αρκούδης. Με πήρε και τηλέφωνο.